Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός.
γυναίκα του.
μας χάριτος προφητεύσαντες, ερευνώντες εις την αλήθειον καιρόν ετήλου το ελαφτής Πνεύμα Χριστού, προμαρτυρώμενον τα εις Χριστόν πατήματα και τας μετά τα αυταδόξα, εις απεκαλύφθη ότι ούτε αυτής ημίν δε δίκον αυτά, αν είναι αγγέλη ημίν δια των ευαγγελισαμένων ημάς εν πνεύματι Αγίω, αποσταλέν δια ουρανού, Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παραλήψε, διό ανασωσάμεν τα σωστίας της διανοίας ημών, νύχτωμε εστερίως ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάρη εν αποκαλύψη Ιησού Χριστού, ως τέχνα υπακοείς, μη συστηματιζόμεν τες πρότερον εν αρνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον κατέσαντα ημάς άγγελον και αυτοί άγιοι εν πάση αναστροφής γεννήθηκε, διότι έγραφε άγιοι γίνεστε ότι εγώ άγιος ημί. Και οι πατέρα επικαλείστε τον απρόσωπο ήλθος κρίνοντας κατά το εκάστου έργο, εν φόβο της παρικίας ημών χρόνων αναστράφηκε, διδώστες ότι ούχτα της αγκυρίων υπησίων επιτρόπητε επίς ματέας ημών αναστροφής πατροπαρατώπου, αλλά τιμή ο αίματι ως αντού αμμόνου και ασπίου Χριστού, προεδοσμένου μεν το καταπολής κόσμου, ανεροφέντος δε έπες κάτω των χρόνων ποιημάς, τους δι' αυτού πιστεύοντας εις Θεόν τον Αιγύραντα αυτόν εκ νεκρών, και δόξαν αυτό δόντα, ώστε την πίστη μνημόν και ελπίδα είναι εις Θεόν. Ας ψυχάσει μόνοι γλυκότες εν τη υπακοή της αληθείας, δια πνεύματος εις Φιλαδελφία ανυπόκριτον, καθαράς καρδίας, αλλήλους αγαπήσατε εκ ενός, αλλά και γεννημένοι ούτε εις χωράς πλατής αλλά αρδάκου, διαλόγους όντως Θεού και μένοντος εις τους αιώνα, διότι πάσα άξος άρθος φόρτου, εξελάχει ο φόρτος και το άρθος αυτού εξέπεσε, το δε ρήμα Κυρίου μένει εις τον αιώνα, τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελιστένης ημάς, αποθέμενοι ου πάσαν τεχνίαν και πάντα δόνων και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαγιάς, ως αντιγέννητα βρέθη των λογικών κάτω επιποτίσατε, ή να εν αυτό αυξηθείτε η σωτηρία, είπε και έπρεπε ότι Χριστός ο Κύριος, προς όχος ερχόμενη λίγων ζώντα, υπό ανθρώπων μεν από δε δοκιμασμένων, παραδέχτερο εκλεκτών, έντιμων, και αυτοί ως πληθυζόντες υποδομήστε ύπος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, ανεμέν και θυσίας πνευματικάς εκ προσδέκτου στο Θεό διά Ιησού Χριστού, διότι περιέχει εν τη γραφή, ιδού ήθιμη εν σιών λίθων ακροβολινέων, εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτό ουμή κατεσκύπτει, Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, εις τούτο εγγύθηκε ότι και Χριστός έπαθε υπερημών, ημίν υποϊμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τις ίχνες ειν αυτού, ως αμαρτίαν και ποιήσε του δε έβρε την κόρυξε το στόμα του αυτού, ως δικαιολούμενος ουν καγγελιτών, άσχον του πηγή, παρεδίδου δε το κρίνον τη δικαίω, ως τα σαματία σημών αυτός αν είναι και με το σώμα τη αυτού επί το ξύλο, κι να εν τες αμαρτίες αποκαινόμενη τη δικαίωση ζήσομε, που το μόνο τη αυτού διάθηκε, είτε γάρος πρόβατα πλανόμενα, αλλά επιστράφητε νύν επί το τιμένα και επίσκοπον των ψυχών ημών, ομοίως και οι γυναίκες υποτασσόμενε της ιδρύης ανδράσει, είναι και ήθινες απειθούσου το λόγο, δια της των γυναικών αναστροφής άνευ λόγου και ερχητήσονται, δεποπτεύσονται στην εγχώπο αρνήν αναστροφήν ημών, φωνές το ούχο έξωθεν εμπλοκής τρυπών και περιθέσεως κρισίων ή εμπίσεως υπαρτιών κόσμος, αλλά ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος
παράξει, ως άρα ειδίκουσε το Αβραάμ, Κύριον Αυτόν καλούσα, είσαι και νύπητε τέκνα αγαπητοποιούσε και μη φοβούμενε μη δεν μη αντώρηση, οι άνδες ομοίως οι μικούντες παραπνώσει, ως ασθένες τέρος και έβη το γυναικείο, απονέμονται στιγμή, ως και συγκληρωνών χάρη προς ζωής, εις το μη εγκόμπρεστε τας προσευχάσιμο, Πέτερος πάντες ομόφρονες συμπαθείς, γάθρωποι έσπραχοι, φιλόσοφοι, μη αποδείνοντες κακόν αντικατού, Καθολική πρώτη επιστολή Πέτρου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, Χριστού αποθανόντος υπερημών σ' αρχή και εμεί στην αυτή έννοια νομίζαστε ότι ο παθόν σ' αρχή πέπαθε αμαρτία και στο μηγέτη απλόχων επιθυμίε, αλλά θερήματι θερού των επίπικων εξ αρχή βιώσε πρώτο. Αρκετός καημήν ο παρελθόντος χρόνος του Θείου, το θέσμα των ερευνών κατεργάσαστε, εφορευμένους ένα σε ευθύνες επιθυμίες συνοπτικές, όμως πόλης και αρκετής ειδωτολατρίες, ενώ ξεμίζονται τη συντρεφών των ημών στην αυτή της ασωτίας, ανάγκηση του ασκημούντες, διαβουλώσου συλλόγος το ετοίμος έφορτης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, εις τούτο γάρια και κρίσε την κελίστη, την ακριθώσει με την καταστρόφου σαλή, ζώσει δε κατά θεών μέχρι μαθή, πάντων δε το τέλος ήλθηκε, σοφρονίσατε ου και μίλησατε εις τας προσευχάς, προπάντων δε έκρισε αυτούς αγάπη με χαινή έχοντες, ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών, φιλόξενε εις αγίους άλλων χρονισμών, έγκαστος καθώς έλαβε χάρισμα, σε αυτούς αυτόν διακονούντες ως καλή οικονόμη της χάρη προς Θεού, ή της καρδίδος λόγια Θεού, ή της διακονή ως εξισκύρωσης χωρίδι ο Θεός, ή να εμπάσει το ψάσκεται ο Θεός και τα Ιησού Χριστού, ο Ιδόξα και το Κράτος, στους αιώνας του αιώνας. Yeah.
Thank you.
Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερα, και αυτές ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σ' αυτοί εμέν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέν της ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από τον πολιτό. Oh,
Βασίλειο, άρχοντα ακτουάριο της καθημάς Αγίας του Χριστού.
μεγάλης ευτυχίας. Κύριε δεϊφόμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ότι του Αγίου Πνεύματος χορηγία καταπέμπω επί τους ορισμένους τη Αγία σου Εκκλησία διακονή, αυτός και εκεί δέσποτα Άγιε τον δούλο σου Βασίλειο. Όλοι δόξα σας χειροθετηθείτε παρά της ημών πατριότητος, πιστό του Άρχοντος Ακτουαρίου, της καθημάς Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Σκοπίτιο, εν δυνάμωσον και καταξίωσον αυτόν, κατά το σύ ευάρεστον, οικονομήσε τον παρατησής αγαθότητος δωρηθέντα αυτό βαθμόν, την αού το ποιή σας που πάψετε την ανθρώπους εργάζεστε, προς δόξα του Παναγίου σου ονόματος. Χάρη και κυρίς και την ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με θούρα το λιτώσκι, σύντο Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, μη και σήμερα εις ημάς εμπληθούς η Εκκλησία και ενεωθείων ατμοσφαίρα, κυρίες ημών και ευσύ, προφήτειον του Άρχοντος Ακτουαρίου του Οικουμενικού Θρόνου. Η χειροθεσία σας ενώπιον Θεού και ανθρώπων και δίκατα των έλαβες περινών της χρονικής ερωτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπογραμμίζει τον χαρακτήρα και τη σημασία του αρχοντικίου σας ως δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Από τη σήμερα θα φέρετε το αρχοντίκιο του Άρχοντος Ακτουαρίου, για το οποίο λέγουμε τα εξής. Κατά την πρώιμο και τη μέση της δαντινή περίοδο, οι Ακτουάριοι ήσαν υψηλόβαθμοι γραμματείς με ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων. Υπήρχαν και οι Ακτουάριοι με ευθύνα για τα οικονομικά πράγματα της Αυτοκρατορίας, ανεδίθετο δε εις αυτούς οι γραμματείς για την οικονομική διαχείριση εις τον χώρο του στρατού και πρωτίστως εις το πεδίο του ανεποδιασμού. Ακτουάριος ήταν επίσης ο προϊστάμενος του προσωπικού του υποδρόμου και επέβλεπε την τήρηση της τάξης και την προστασία των εναυτό μνημείων. Δια των Ακτουάριων προεβλέπεται ειδική τιμητική θέση της Κωνστάτιων, το λεγόμενο κάθισμα του υποδρόμου.
εοποίε διεκδίκησαν και στην παρασκευή αρμάτων, ως και δια των συγγραφικών των έργων εις των ιατρικών κλάδων, με μεγάλη αναγνώριση και απήχηση. Στοιχούσα εις την παράδοση τάφη την εκριώτηση μόν, απονέμει το φύκιον του αρτοαρίου εις εξέχοντας ιατρούς. Εκτιμόμεν ιδιαίτερος τους θεράποντας της ιατρικής επιστήμης, οι οποίοι συνδυάζουν εις το αντικειμενικό έργο του την επιστημοσύνη με το ήθος της απροϋποθέτου προσφοράς εις τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Πάντοτε η Εκκλησία ετοίμα το λειτουργήμα των ιατρών, εξαίρεται και σήμερα την σημασία της ολιστικής προσεγγίσεως του ασθενούς και της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ αυτού και του ιατρού και υπογραμμίζει τους κινδύνους από προσωποποιήσεως οι οποίοι συνδέονται με την θεώρηση του πάσχοντος ως ανωνύμου περιστατικού εις τας γιγαντιαίας, τεχνοκρατουμένος και περιτρόπους συγχρόνους δομάς υγείας. Χαιρόμεθα εντυμολογιότατε διότι έχετε εμβολιαστικά συστάσεις για την αποσίωση εις την Αγία Αποστολή σας, καθώς και δια των συνδυασμών βαθύας επιστημονικής κατακτήσεως και ειλικρινούς αγάπης προς τον συνάνθρωπο εις την άσκηση της ειδικότητος του καρδιολόγου εκ μέρους του ιεροτάτου και αδελφικού αδελφού Μητροπολίτου Δωδόνης κυρίου Χρυσοστόμου και ο επιβολογιότατος πρόεδρος της αδελφότητος οφηγιαλίων της Μεγάλης Εκκλησίας Παναγία Ιωμαθάρισης, συμπροσευχόμενος εδώ, μέλος της οποίας είστε πλέον και εμείς, εννοούμε της αδελφότητος, ο κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος, άρχον έξαρχος, εκτιμά ιδιαίτερος την προσφορά σας, καθώς υπήρξατε επί μακρόν θεράπων ιατρός της μακαριστής μητρός του Αθηνάς. Σας συγχαίρομαι και εμείς προσωπικώς. Με την ημών μισήν ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει κατά μήνα Οκτώβριο εκάστου έτους των εορτασμών της συνάξεως πάντων των Αγίων Ιατρών εις μνημόσυνον αιώνιον της θυσιαστικής διακονίας του ανθρώπου και ως κλίση και πρόσκληση προς πάντας τους ασκούντας των ψηλών αυτό λειτουργήμα να ενστερνιστούν το ήθος αυτών των Αγίων Ιατρών. Εν το πνεύματι τούτο εκφράζουμε τη χαρά μας εντυπολογιότατε άρχον Ακτουάριε κύριε Βασίλειε Ούδρυ για την ανύψωσή σας εις το τιμητικό αυτό αξίωμα του Άρχοντος Ακτουαρίου της Μεγάλης Εκκλησίας, με την πεποίθηση ότι θα συνεχίσετε καλών έργων προείστας. Καλωσορίζουμε την επίσης γιατρών εγγενεστάτη σύζυγό σας, τα τέκνα και λοιπά μέλη της συνοδείας σας και πάντας τους παρόντας και συμπροσευχομένους εις την κατανυκτική και καρβώσινον αυτή τελετή. Ο Θεός της αγάπης, πρεσβείες του Αγίου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλίας της Καπαδοκίας του Μεγάλου, του ουρανίου προστάτου σας, να σας ευλογεί, να σκέφτει εσάς και τους οικογενείς σας, και να σας καλύψει η υγεία, πνευματική νεκροσύνη και πάντα τα ουράνια δωρήματα αυτού. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσπο, με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης και ταπεινότητος, στέκομαι ενώπιόν σας, την κεφαλή της Ορθοδοξίας, την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολης Νεαζόπης και Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Παρθολομαίο τον πρώτο, αποδεχόμενος
τον υψηλό και τιμητικό τίτλο του Άγγελος, που με περισσιακένεια και αγάπη με περιβάλλει. Δια των τιμίων πατριαρχικών σας χειρών, με κατατάξατε στην πορεία των αρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το γεγονός αυτό με επιφορτίζει με το ύψιστο χρέος της υπερασπίσεως των απαράγματων δικαίων του Οικουμενικού Θρόνου και της εξυπηρετήσεως των ιερών αυτού αρχών. Αναγνωρίζω ότι η ύψιστη αυτή τιμή που αποδίδεται αντανακλά στην εθνική επιστήμη, την οποία υπηρετώ στο ΟΝΑΣΙ, καρδιοχειρουργικό κέντρο επί 31 έτη και του οποίου οι αξίες, οι αρχές και οι αγωνίες με καλόχησαν και με στάθευσαν. Η ιατρική επιστήμη ταυτίζεται εξ ορισμού με τη συνεχή αναζήτηση της αλήθειας, η οποία είναι σκοπός της ζωής μας. Στην αναζήτηση αυτής της αλήθειας, συνοδικός είναι και η Εκκλησία μας, που πρεσβεύει την αλήθεια στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Η διαδρομή μου αυτή δεν θα ήταν στοιχειωδός επιτυχής, εάν δεν υπήρχε η Θεία Πρόνοια μέσα από την καθοδήγηση των σεπτών γονέων μου και των διδασκάλων, αλλά και μέσα από την αφαίρεστη συμπαράσταση των μελών της οικογένειάς μου, ιδιαίτερα της συζύγου μου και των δύο τέκνων μετά των οικογενειών τους, στους οποίους είμαι γνώμη. Και παράκαμε την ύψη του. Και του είχε πάντα καλά. Αλλά και ολόκληρο ήταν αγαπητό και φίλο μου, πολλοί από του οποίου σήμερα είναι μαζί μα και του οποίου ευχαριστώ από βάθο καρδία. Παναγιώτατε, Πάτρε και Δέσποτε. Σήμερα, που στο όνομα τη ανάπτυξη και τη διαφορετικότητα καταλληλεπιθυκέ αξίε και απάθμιες σειράξεις εξελίσσονται με ειδικές καταστροφές, αλλά και ανυπολόγιστες πνευματικές απώλειες, όπου η πείνα και οι ασθένειες στερίζουν έθνη και συνάνθρωποι μας, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και μικρά παιδιά, χάνουν την πατρίδα τους, τις οικογένειές τους και τη ζωή τους. Οφείλουμε, ακολουθώντας το παράδειγμά σας, να αγωνιστούμε για τη διάσωση του περιβάλλοντος, για τη συνεννόηση και συμπλήρωση, να συμβάλλουμε στην αλληλοκατανόηση και την επίτευξη της ειρήνης και να αποκτήσουμε την δοκιμασόμενη κοινωνία. Παναγιώτα και Πάτρε και Δέσποτε, εκφράζουμε την ύψιστη ευγνωμοσύνη μας για όσα κάνετε για μας, το ποιμιό σας, και ευχόμαστε να συνεχίσετε να μας οδηγείτε και να μας εμπνέετε για τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στον κόσμο, τη διάσωση του περιβάλλοντος και να συνεχίσετε να φωτιστείτε το παράδειγμα στους αγώνες μας για ένα καλύτερο άτομο, να παραμείνετε η ελπίδα μας. Τεχθείτε τις ειλικρινές βαθύτερες ευχαριστίες μου και συμπεριλάβετε με εφ' εξής στις δυνάμεις και τους φίλους του Πατριαρχείου, όλους εκείνους που τιμούν και στηρίζουν το έργο και τον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ. Τιμιότατοι αδελφοί ιεράρχε, ευλαβέστατοι κληρικοί και οσιότατοι μοναστέ, εντιμολογιότατοι άρχοντες οφηγιάρι, προσφυλέστατοι προσκυνητέ, τέκνο εγκυρίο ευλογημένο, έμπλεγοι αισθημάτων χαράς, σας υποδεχόμεθα και σας καλωσορίζομαι εις το θάμπο των κεφανέων των φανάριων, εις τα σαυλάς της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία τιμά την παγίερον τύπη του θεμελιωτού και πάτρονός της Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου. Σήμερα βρίσκεστε εδώ όπου ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος επί αιώνας τώρα εξακολουθεί να ιερουργεί το μυστήριο και να κηρύττει το θαύμα της Αναστάσεως, έστω και αν ο ίδιος σταυρούνται εκτός του σώματος επί του χειαστή σταυρού του, όπως ποτέ και εν σώματι εν πάτη.
μάλιστα τη συστάδρωση αυτή του Αποστόλου Ανδρέου, το Κυρίο, να καθιστά αθεντικότερο το κήρυγμα του τη Αναστάσεω και να το κάνει να φτάνει ευκρινέ και ηχηρών, ευπρόσδεκτων και σωτήριων ει τα πέρατα τη Οικουμένη, όπου τρέχουν των προκείμενων αγώνα τα πνευματικά του τέκνα, τα πυρούντα σήμερα το αμφίβης τρόπο. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο παραμένει ανά τους αιώνας ένα συνεχές θαύμα. Ευδοκία, δυνάμει, προστασία και σκέπη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της Παναγίας Θεοτόκου, της Παπακαρίστου και πάντων των Αγίων, κηρύσσον το Πατριαρχείο μας και αποσαφηνίζον επικαίρως το Ευάγγελο μήνυμα της ερθούσης χάριτος και της ερχομένης βασιλείας, με πιστότητα εις την παράδοση των Αποστόλων και των Πατέρων και με ευαισθησία δια της περιπετίας και της υπαρξιακάς αναζητήσεις του ανθρώπου. Η χριστιανική μας πίστη και η μακρά πορεία της ημών μετριότητος εις την ζωή μας εδίδαξαν, αδελφοί και τέκνα εγκυρίων, να σκεπτόμεθα υψηλά δια τον άνθρωπο και δια την δύναμη της Θεοδωρήτου ελευθερίας του. Ο ενεργής προκάτοχος ημών Γρηγόριος ο Θεολόγος, καλή ξανά του είναι στο αριστερό λίθος, αποκαλεί τον άνθρωπο Θεό και κελευσμένο, θεούμενον κατά χάρη. Αυτή η αιώνιος προοπτική της ζωής του δίνει στον άνθρωπο απόλυτον αξία, τον απελευθερώνει από τα δεσμά της πατεότητος, εμπνέει και ενισχύει τα δημιουργικά σου δυνάμεις. Αντιθέτως, εάν θεωρούμε την ζωή μας αδιέξοδο συσίπιο τέλο, εάν βλέπουμε τον θάνατο ως οριστικό τέλος, τότε συνειχνούνται η ύπαρξή μας, εγκλωβιζόμεθα εις τον φόβο και την απεσιοδοξία. Εν διενία τάχτη, το λάθη γλώσσας του φιλοσόφου, δηλαδή η αρχή ζήσε χωρίς να φαίνεσαι, δεν είναι ορθή απάντηση εις την κρίση του Θεού προς τον καθένα μας. Ο χριστιανός δεν είναι αδρανής και παθητικός, αλλά δυναμικός και κοινωνικός, ανοιχτός προς τον συνάνθρωπο και τον πολιτισμό, λεγόμενος άνθρωπος, Θεού συνεργός, με ατρόμητο πίστη, με θυσιαστική αγάπη, πλήρης ελπίδος, η οποία ού κατεσκεί. Όπως γνωρίζουν πολλοί από εσάς, βρίσκεται η πόλη μας από χθες η επίσημος αντιπροσωπεία του Αγιωτάτου αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου για να συμμετάσχει, όπως κάθε χρόνο, εις την θρονική εορτή της Κωνσταντινούπολιτικος Εκκλησίας. Έθος ισχύον ήδη επί του βάρου δεκαετίας, το οποίο αποτελεί ένδειξη και σύμβολο του διαλόγου της αγάπης και της αληθείας των δύο εκκλησιών, καθώς και του λεγόμενου διαλόγου της ζωής, της κοινής πορείας του Θεού ενδοκούντος προς την ενότητα εν τη πίστη και προς το κοινό το Κύριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αξιονίας το γεγονός ότι η θρονική εορτή της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας είναι εόρτιο ήμα για την Εκκλησία της Ρώμης, καθώς οι δύο ιδρυτέτων, οι κατασάρκα αδελφοί Ανδρέας και Πέτρος, συνήθισαν ομού τον Ιησού και ανεγνώρισαν στο πρόσωπο αυτού τον προσδοκόμενο Μεσσία και σωτήρα του κόσμου. Αδελφοί και τέκνα εγκυρίου, με αυτά στα σωλήρα σκέψεις και με ευαθία εόρτιον χαρά, απευθύνομαι προς όλους ημάς εγκάρδιον και ελπισμόν τιμής και αγάπης. Σας ευχαριστούμε δια την παρουσία σας εις την πόλη των πόλεων,
του πόλεως Κύριον Βαρνάβα, συμπροσεχόμενον εντάστα, μετά της Θηλίας Συνοδείας αυτού, πάντων των προσφυλεστάτων μελών, των αντιπροσωπιών της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων Ελλάδος, με επικεφαλής των πρόεδρων της, εντυπολογιότατων κύριων Λάζαρο Κυρίζοβου, δήμαρχων Αμβελοτύπων Μενεμένης, καθώς και της Περιφερειακής Ενώσεως Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με επικεφαλής των εντυπότατων πρόεδρων αυτής, κύριων Ιγνάτιων Καϊκετζίδη, δήμαρχων Πηλαίας Κορτιάτη, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη μας, δια να συμπανηγυρίσουμε την Ιερά Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου με λειτουργική συνάξη αύριο το πρωί εδώ εις τον Πάσεθνο Πατριαρχικών Ναών, αλλά και εν φορές και οργάνω αύριο Μεσπέρας εις την αίθουσα τελετών του γραφείου κατά την εόρθιο μουσικοχορευτική εκδήλωση ο Απόστολος Ανδρέας της Ασίας, την οποία συνδιοργανώνω μετά του ζωγραφείου Λυκείου. Τους ευχαριστούμε θερμώς για την αξιέπαινον αυτή πρωτοβουλία τους και τους ευχόμεθα όσα ευχαρέσκεται εν Παναγίου, όπως και εις όλους εσάς, αδελφοί και τέχνα προσφυλέστε. Η έλευσή σας εδώ, η παρουσία πάντων ημών των συμπροσευχομένων και συναγαλωμένων, μας καλοποιεί, μαρτυρεί το εύρος της ευθύνης της Μεγάλης Εκκλησίας και ενισχύει μεγάλος ημάς τους φυλάσσοντας εις το ιερόν κέντρο της Ορθοδοξίας, τα όσια και ιερά της Εκκλησίας και του γένους. Χαιρετίζουμε ως αυτός την τιμητική παρουσία εν το μέσο ημών αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Περιφερίας, District 38, της ΑΚΕΠΑ, υπό την ηγεσία του κυβερνήτου αυτής εντυπωτά του κυρίου Δημοσθένους Μαμονά. Εν το προσώπο σας αγαπητοί, χαιρετίζομαι πατρικώς ολόκληρον την μεγάλη οργάνωσή σας και εκφράζομαι την προς αυτήν εκτίμηση και ευαρέσκειά μας για το σημαντικό έργο που επιτελεί και ευχόμεθα πλήρη ευόδοση των φιλογενών σκοπών σας και σας προτρέπουμε να συνεχίσετε με αμύρωτο αφοσίωση προς την Μητέρα Εκκλησία τα σχολική μου υπηρεσία σας προς αυτήν και προς το εξεδές γένος και πάλι καλώς ήρθατε. Εν το πνεύμα κοινού το επικαλούμεθα επί πάντας ημάς και τους συγκαθημένους σας πρεσβείες του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτη, την Τζίδωνο Χάρη και το Άπειρο Έλεος του Αΐου Κυρούντος Μεγάλα και Θαυμάσια. Ενδοξάτε και εξές Κυρίου των Δυνάμεων και Θεού της Αγάπης. Χρόνια πολλά.